θεωρισμοί. Έστω ότι έχουμε ένα γραμμικό χώρο επί του σώματος ερτόπαιρα, όπως πάντα το R ή το C. Και έστω ότι έχουμε τώρα και ένα μια συνάρτηση, ένα συναρτησοειδές από τον χώρο στο R. Έτσι, με τη μέση του R. Ακόμα και αν αυτό είναι το C. Τότε θα λέμε ότι αυτό εδώ πέρα είναι θετικά ομογενές και υπογραμμικό αν ικανοποιεί τα εξής. Είναι ίσο με τάφ επί τη τιμή στο πι του χ, στο χ, για κάθε χ στο χώρο και για κάθε τάφ το οποίο είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Δεύτερον, αυτό έχει να κάνει με το θετικά ομογενές. Και το δεύτερο είναι το υπογραμμικό, το οποίο είναι πι του χ συν χ, μικρότερο ίσο από πι του χ συν πι του χ. Αυτό θα ήταν, αν είχε και ισότητα, θα ήταν γραμμικό, υποτίθεται. Έτσι. Θα ήταν προσθετικό, όπως το λέμε. Συγγνώμη, όχι υπογραμμικό, υποαθρηστικό. Υποαθρηστικό. Αν ήταν ισότητα εδώ, θα ήταν αθρηστικό, όπως λέμε. Και... αλλά έχουμε μικρότερο ίσο, και αυτό για κάθε χ και ψ που είναι στον χώρο. Και υπάρχει κι άλλος ένας ορισμός, ανάλογος. Πάλι το χ είναι γραμμικός χώρος επί του F. Και τώρα έχουμε μια άλλη συνάρτηση, ή πάλι από το χ στο R. Αυτή θα τη λέμε η μινόρμα. Αν. Λοιπόν, ισχύει το κάτω όπως είναι, το πάνω αλλάζει και είναι π του λάμδα επί χ ίσον απόλυτο λάμδα επί π του χ για κάθε χ στο χώρο και για κάθε λάμδα το οποίο είναι στο F. Το οποίο είναι το R ή το C, έτσι. Ακόμα και αν είναι το C, εντάξει, διαφέρει κατά πολύ από το προηγούμενο. Αν το F είναι το R, τότε αυτό εδώ πέρα πάλι είναι ισχυρότερο από εκείνο, γιατί αυτό εδώ πέρα ισχύει μόνο για θετικούς αριθμούς, για μη αρνητικούς αριθμούς, ενώ αυτό εδώ πέρα ισχύει για όλους τους αριθμούς. Εντάξει, και... όταν το λάμδα είναι θετικό, μη αρνητικό, τότε αυτό προφανώς ταυτίζεται με εκείνο. Έτσι, τότε, λοιπόν, και το ίδιο με το π του χ συν ψ, πρώτο ίσο, π του χ συν π του ψ, για κάθε χ του ψ που είναι στον χώρο. Οπότε βλέπουμε αυτομάτως ότι η μινόρμα συμμετάγεται π θετικά ομογενές και υποαθρηστικό. Εντάξει. Γιατί αν ισχύει αυτό και πάλι σε ένα τάφ το οποίο είναι μεγαλύτερο στο μηδένος, θα έχεις π του τάφ π.χ. είναι απόλυτη τιμή του τάφ, που είναι τάφ πάλι, επί π του χ και παίρνεις αυτό, έτσι. Επίσης βλέπει κανείς ότι
Qui norma, se ne parete, qui in norma. Γιατί το, όταν έχουμε μια νόρμα που τη συνήθως τη συμβολίζουμε έτσι, έτσι, όταν το πι είναι μια νόρμα, ποιες είναι οι ιδιότητες της νόρμας. Λοιπόν, είναι φι του χ, φι του λάμδα χ. Η νόρμα δηλαδή του λάμδα χ είναι απόλυτη τιμή του λάμδα χ, τη νόρμα του χ. Η άλλη ιδιότητα της νόρμας είναι η τριγωνική, που είναι ακριβώς αυτό το πράγμα εκεί πέρα, δηλαδή η νόρμα που τώρα τη λέω φι, του χ συν ψ, μικρότερο έσω φι του χ συν φι του ψ, νόρμα του χ συν την νόρμα του ψ. Αυτές οι δύο ιδιότητες ισχύουν για την νόρμα, που είναι ακριβώς αυτές εδώ πέρα. Και υπάρχει όμως και μια έξτρα που λέει ότι φι του χ είναι 0, συνεπάγεται, χ είναι 0. Εντάξει. Αυτή τώρα εδώ πέρα δεν προϋποτίθεται. Μπορεί να μην ισχύει. Και θα δούμε αμέσως ένα παράδειγμα. Έτσι. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ότι αν έχεις μια ημινόρμα που ισχύουν αυτά τα δύο και έχεις επιπλέον ότι η τιμή στο χ είναι 0, όταν το, μόνο όταν το χ είναι 0, τότε αυτομάτως η ημινόρμα είναι νόρμα. Στο νόρμα, η νόρμα είναι ισχυρότερη από όλες τις έννοιες, μετά είναι η ημινόρμα και μετά είναι το θετικά ομογενές υποαθρηστικό συνεπτυσσοειδές. Λοιπόν, για να δούμε ένα παράδειγμα που... λοιπόν, μια στιγμή τώρα. Κάποιες ιδιότητες. Λοιπόν, για θετικά ομογενές και υποαθρηστικό. Τι θετικά ομογενές και υποαθρηστικό. Κάποιες ιδιότητες. Εντάξει, η πρώτη είναι το πι του 0 είναι 0. Αναγκαστικά. Γιατί αν βάλεις εδώ πέρα όπου τα το 0 θα βγει το πι του 0ος και εδώ πέρα θα βγει 0. Επί ό,τι και να είναι το πι του 0ος είναι 0. Άρα πι του 0ος είναι 0. Πάει αυτή η ιδιότητα. Μετά μια άλλη, όταν έχεις πάει στο πι του μείον χ, αυτό εδώ πέρα έτσι είναι μικρότερο. Μείον πι του μείον χ είναι μικρότερο έως από το πι του χ. Εντάξει, και αυτό γιατί, διότι κοιτάξτε να ας πάρουμε αυτή εδώ πέρα και να βάλουμε όπου χ, όπου ψ το μείον χ. Εντάξει, θα πάρω από εκεί το π του 0ος, το οποίο είναι 0, και μετά θα έχω μικρότερο ίσο από το π του χ και π του μείον χ. Οπότε τώρα πάω αυτό από την άλλη μεριά και έχω αυτήν εδώ πέρα. Εντάξει. Και μια άλλη ιδιότητα είναι αυτή εδώ. Π του χ πλην ψ είναι μεγαλύτερο ίσο από π του χ μείον π του ψ και μικρότερο ίσο από π του χ και το π του μείον ψ και π του μείον ψ. Αυτή είναι τελείως απλή. Απλώς πάει κανείς και χρησιμοποιεί εδώ πέρα όπου βάζει όπου ψ το. Βάζει όπου χ το χ πλην ψ. Δηλαδή, αν στην τριγωνική βάλει όπου χ το χ πλην ψ και μετά το ψ, εδώ πέρα είναι το π του χ. Και αυτό τώρα είναι μικρότερο ίσο από το π του χ πλην ψ και π του ψ από την υποαθρηστικότητα. Οπότε μετά πας αυτό από την άλλη μεριά και έχεις αυτό εδώ. Εντάξει. Και αυτό εδώ πέρα είναι πάλι τετριμένο τελείως, γιατί έχεις παίρνεις το π του χ πλην ψ. Τώρα π του χ και μείον ψ. Και μετά η υποαθρηστικότητα. Π του χ και π του μείον ψ. Εντάξει. Όταν
φι μινόρμα σε αυτή την περίπτωση πάλι η εξολτοπή του 0 είναι 0 εννοείται μετά αυτή εδώ πέρα γίνεται ισότιμα δηλαδή η εξολτοπή του μείον φι είναι ίσο με το μείον π του χ. Συγγνώμη, είναι ίσο με το π του χ. Όχι, δεν γίνεται ισότητα αυτή. Λάθος είπα. Έξω το π του μείον χ είναι π του χ. Αυτό γιατί, διότι είμαστε στην ημινόρμα, βάζεις όπου λάμδα το μείον 1. Π του μείον χ είναι από την τιμή του μείον 1, 1 επί π του χ. Είναι συμμετρικό δηλαδή. Μια ημινόρμα είναι συμμετρική. Η άλλη ιδιότητα που αντικαθιστά αυτήν είναι το π του χ. Π του χ μείον π του ψ σε απόλυτη τιμή είναι μικρότερο ίσο από το π του χ του ψ. Είναι μια γνωστή ιδιότητα της νόρμας αυτή, όπως και αυτή εδώ πέρα. Αυτές ισχύουν και για νόρμες. Αφού οι νόρμες είναι ημινόρμες, ισχύουν και για αυτές ισχύουν και για νόρμες. Αυτή πώς βγαίνει εκεί κάτω, αυτή είναι, παίρνεις αυτήν εδώ, εντάξει, και μετά κάνεις το ίδιο πράγμα, κάνεις αυτή, παίρνεις αυτήν, αλλά ανταλλάσσεις τα χ και ψ. Οπότε θα έχεις εδώ πέρα π του ψ μείον χ, μεγαλύτερο ίσο π του ψ μείον π του χ, αλλά το π ενός στοιχείου είναι το ίδιο με το π του αντίθετου του, οπότε εδώ μέσα δεν αλλάζει το π, αλλά αλλάξω τα πρόσημα και το κάνω χ πλην ψ. Οπότε έχουμε αυτό το ίδιο πράγμα, είναι μεγαλύτερο ίσο από έναν αριθμό και από τον αντίθετό του. Που σημαίνει ότι αυτός εδώ πέρα ο αριθμός. Εντάξει, από αυτά τα δύο προκύπτει αυτό εκεί. Παίρνοντας την άλλη, η απόλυτη τιμή αυτού του πράγματος είναι μικρότερη από εκείνο. Γιατί αυτό και το αντίθετο του είναι μικρότερο ίσο. Εντάξει, αυτό λοιπόν ισχύει για ημινόρμες. Και φυσικά ότι το π του χ είναι πάντα μεγαλύτερο ίσο του μηδενός για ημινόρμες. Έτσι, και γιατί είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Φαίνεται κατευθείαν από εδώ, βάλτε όπου ψ το 0. Βάλτε όπου ψ το 0. Τι θα βγει, θα βγει το π του χ από εκεί, μεγαλύτερο ίσο από το π του μηδενός είναι 0, άρα θα βγει το απόλυτο π του χ, το οποίο είναι προφανώς μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Οι τιμές λοιπόν μιας ημινόρμας είναι πάντα μεγαλύτερες ίσως του μηδενός. Όπως και τις νόρμες. Αυτό όμως δεν ισχύει κατά ανάγκη για τα θετικά ομογενή. Να δούμε ένα παράδειγμα για θετικά, να δούμε κάποια παραδείγματα που λένε ότι οι αντίστροφες συνεπαγωγές δεν ισχύουν. Α, καταρχάς να πω και μια άλλη ιδιότητα που την έχουν όλα αυτά τα πράγματα, όπως και οι νόρμες, είναι μια ιδιότητα η κυρτότητα. Έτσι, γιατί αν πάρει κανείς, προσέξτε, αν πάρω δύο στοιχεία χ και ψ και πάρω και έναν αριθμό ανάμεσα στο 0 και στο 1, τότε έχω το π του τάφ χ και 1 μείον τάφ ψ. Αυτό είναι μικρότερο ίσο από το π του τάφ χ. Έτσι. Συν. Αυτό το τάφ όμως τώρα μπορεί να βγει απ' έξω γιατί το τάφ είναι θετικό. Ισχύει και για τα και για εκείνα, για τα θετικά ομογενή υποαθρηστικά. Και μετά είναι το π του 1 μείον τάφ ψ. Το 1 μείον τάφ πάλι όμως επειδή είναι θετικό και είναι απ' έξω. Και αυτό τώρα είναι η ιδιότητα της κυρτότητας. Είναι εκεί η κυρτότητα αυτό. Η συνάρτηση π είναι κυρτή. Εντάξει. Είναι κυρτές συναρτήσεις όλες αυτές. Τώρα, μερικά παραδείγματα. Ας πούμε, να, πολύ απλά παραδείγματα. Ας πούμε ότι ο χ είναι ο άρ. Πάρτε π του χ τότε και το
Και το τέτοιο, και το σώμα είναι πάλι το R. Άρτε πίτυχε να είναι το τέτοιο. Αυτές είναι, γραμμικοί, προφανώς ισχύει αυτό εδώ πέρα, ισχύει και αυτό με ισότητα. Είναι γραμμική αυτή η συνάρτηση, άρα είναι θετικά ομογενές υποαθρηστικό. Όμως, δεν είναι πάντα μεγαλύτερο ίσως μηδενός, η πίτυχη αυτή εδώ πέρα είναι έτσι, έχει και αρνητικές στιγμές, έτσι. Αυτή λοιπόν είναι θετικά ομογενές υποαθρηστικό, αλλά δεν είναι η νόρμα. Εντάξει, πολύ απλό παράδειγμα. Πάρτε πάλι χ ίσον α και f να είναι πάλι το α. Ωραία. Μία συνάρτηση που είναι η νόρμα. Πάρα πολύ απλή. Π του χ είναι 0. Για κάθε χ, η μηδενική συνάρτηση. Η μηδενική συνάρτηση ικανοποιεί και αυτό και αυτό. Είναι η νόρμα. Εντάξει, είναι η νόρμα. Αυτή εδώ είναι η νόρμα. Αλλά δεν είναι νόρμα. Για να είναι νόρμα, όπως είπαμε, πρέπει να μηδενίζεται μόνο στο 0. Αυτή μας μηδενίζεται παντού. Αν θέλετε να δείτε και ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο είναι λίγο πιο... Είναι πάντα το 1-2. Θα πει κανείς ότι εντάξει, αυτή είναι τελείως... της πλάκας παράδειγμα, είναι παντού 0. Δεν μπορεί να είναι κάπου 0 και να μην είναι παντού 0. Για να δούμε. Πάρτε σαν χ τον R2, πάρτε πάλι F το R και πάρτε π του χ, ψ. Εδώ πέρα, τα στοιχεία είναι ζευγάρια, έτσι θα τα γράψω χ, ψ. Πάρτε χ, ψ να είναι η απόλυτη τιμή του χ. Εξαρτάται δηλαδή μόνο από το π, μόνο από το χ, ότι πρώτη τεταγμένη αυτή η συνάρτηση. Αυτή τώρα εδώ πέρα μπορεί εύκολα να δει κανείς ότι είναι η νόρμα. Εντάξει, αλλά και πάλι δεν είναι νόρμα. Αυτή μηδενίζεται όπου το χ είναι 0, στην πρώτη τεταγμένη. Δηλαδή μηδενίζεται στον ψ άξονα. Αυτή μηδενίζεται στον ψ άξονα και είναι κάπως έτσι, όπως είναι το επίπεδο και πάρει κανείς τον ψ άξονα, μηδενίζεται στον ψ άξονα και μετά ανεβαίνει σαν την απόλυτο χ. Κάνει αυτό το πράγμα. Είναι δυο ήδη επίπεδα. Εντάξει, τα οποία συναντιόνται στον ψ άξονα. Αυτό είναι το γράφημα της συνάρτησης στον R2, στον R3 και αυτή εδώ πέρα δεν είναι μηδενικά, δεν είναι ταυτοτικά 0, δεν είναι σαν την πρώτη, δεν είναι ταυτοτικά 0, παρόλα αυτά μηδενίζεται σε σημεία που δεν είναι το 0, στο 0, έτσι. Μηδενίζεται σε ολόκληρο υπόχωρο, τον ψιάξονα. Εντάξει. Έχουμε λοιπόν αυτά. Ωραία. Και πάμε τώρα να δούμε το θεώρημα Hahn-Banach. Είναι το... υποτίθεται το ένα από τα τρία πιο σημαντικά θεωρήματα της συναρτησιακής ανάλυσης. Θεωρούμε έναν γραμμικό χώρο, δεν έχουμε νόρμα, έχουμε ένα γραμμικό χώρο το F εδώ πέρα είναι το R, η πραγματική αριθμή, όχι η αριθμή. Έχουμε λοιπόν το R και έχουμε και ένα γραμμικό υπόχωρο.
γραμμικό, έχουμε ένα συναρτησοειδές το οποίο είναι θετικά, είναι η πρώτη περίπτωση, θετικά ομογενές και υποαθροιστικό. Πι, θετικά, ας γράψω από το Πι στο R, είναι, ορίζεται δηλαδή σε ολόκληρο το χώρο, θετικά ομογενές και υποαθροιστικό. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να είναι νόρμα, ούτε η μη νόρμα. Είναι η πιο ασθενής περίπτωση. Θετικά ομογένες και υποαθροιστικό. Ωραία. Και έχουμε και ένα γραμμικό συναρτησοειδές ορισμένο στον χώρο ψ, στον υπόχώρο. Ν από το ψ στο R πάντα, το σώμα μας είναι το R, πώς το λένε, γραμμικό συναρτησοειδές. Και θεωρούμε ότι το L κυριαρχείται, όπως λέμε, από το P στον χώρο ψ, στον υπόχωρο, εκεί που είναι ορισμένο το L. Και έχουμε L του ψ, μικρότερο ίσο από το P του ψ, αυτό σημαίνει, κατά τη χρονολογία μου, κυριαρχείται, το L είναι μικρότερο ίσο από το P, για οποιοδήποτε ψ στον χώρο ψ. Εκεί που είναι ορισμένο δηλαδή το L, κυριαρχείται από το P, το οποίο είναι ορισμένο βέβαια σε ολόκληρο το χώρο. Ωραία. Τότε, μπορούμε να επεκτείνουμε αυτό το συναρτησοειδές και να γίνει γραμμικό συναρτησοειδές σε ολόκληρο το χώρο χ, τότε υπάρχει δηλαδή. L κεφαλαίο θα το πω. Από τον χ στο R, πάλι γραμμικό συναρτησοειδές. Ώστε σε ολόκληρο το χώρο τώρα, ώστε, περιμένετε, να επεκτείνει, να είναι επέκταση του L μικρό, δηλαδή το L του ψ να είναι L μικρό ψ για ψ στον υπόχωρο. Και δεύτερον, αυτή εδώ η ανισότητα που ισχύει για το L μικρό στον υπόχωρο, εκεί που είναι ορισμένο, να ισχύει τώρα επίσης και για το επεκτεταμένο L μικρό, το L κεφαλαίο δηλαδή, σε ολόκληρο. Αυτά τα δύο. Ωραία. Πώς θα αποδείξουμε τώρα την ύπαρξη αυτού του L? Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής. Θα θεωρήσουμε όλες τις δυνατές επεκτάσεις του αρχικού μας συναρτησοειδούς, του L μικρό, που είναι ορισμένο στον χώρο ψ. Όλες θα θεωρήσουμε όλες τις επεκτάσεις του σε γραμμικά συναρτησοειδή σε μεγαλύτερους υπόχωρους από ότι ο ψ. Εντάξει. Λοιπόν, για να έχουμε έναν συμβολισμό ο οποίος θα μας βοηθήσει, το L είναι αυτό που μου το έχουν δώσει, αυτό είναι που θα βρω εγώ, δεν το ξέρω ακόμα, και θα χρησιμοποιήσω τώρα άλλα συναρτησοειδή. Αυτά θα τα συμβολίζω με K. Λοιπόν, χρησιμοποιώ λοιπόν όλα τα K, τα οποία είναι ορισμένα, προσέξτε, σε υπόχωρους. Τώρα, για τα πεδία ορισμού θα χρησιμοποιήσω αυτό το συμβολισμό, domain του K. Το πεδίο ορισμού δηλαδή του K. Στο R. Εντάξει, θεωρώ δηλαδή όλες αυτές τις συναρτήσεις. Που είναι τι? Αυτό εδώ πέρα είναι γραμμικός υπόχωρος του χ. Dk, γραμμικός υπόχωρος του χ, το k είναι γραμμικό συναρτησοειδές πάνω στον υπόχωρο αυτό, στο πεδίο ορισμού του, είναι γραμμικός συναρτησοειδές, έτσι.
Και επίσης θέλω να κάθε τέτοιο K να επεκτείνει, να είναι επέκταση του L που μου έχουν δώσει. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι το αυτομάτως, προσέξτε, το ψ είναι το domain του L, έτσι. Το βάζω εδώ σε παρένθεση. Το ψ είναι το πεδίο ορισμού του αρχικού L. Το L είναι ένα τέτοιο πράγμα. Είναι ένα γραμμικό συναρτησοειδές ορισμένο στον υπόχωρο ψ, το γραμμικό υπόχωρο, δηλαδή το D είναι το L, που είναι στο D του L με τη μέση το R, που το D του L είναι γραμμικό υπόχωρο, είναι ο ίδιος ο ψ, και το L γραμμικό συναρτησοειδές. Το L λοιπόν είναι ένα από αυτά. Ναι, και θέλω κάθε τέτοιο γραμμικό υπόχωρο να περιέχει τον ψ. Και επίσης, στον ψ, το K να ταυτίζεται με το L. Να είναι δηλαδή το K επέκταση του L. Και το K είναι ίσο με L στον ψ. Δηλαδή, αυτές λοιπόν είναι όλες οι επεκτάσεις. Όλα τα γραμμικά συναρτησοειδή αυτά τα K που έχω εδώ πέρα είναι όλα τα γραμμικά συναρτησοειδή σε γραμμικούς υπόχωρους του Χ που είναι επεκτάσεις του L. Εντάξει. Και θέλω επίσης όταν έχω μια τέτοια επέκταση να ικανοποιεί και αυτό εδώ πέρα, αυτή την ανισότητα. Αυτή που θέλω το τελικό μου να ικανοποιεί, το τελικό συναρτησοειδές που θα είναι ορισμένο σε όλο το χώρο. Επίσης λοιπόν θέλω με την ιδιότητα ότι το K του Χ είναι μικρότερο ίσο από το P του Χ για κάθε Χ στο πεδίο ορισμού του K. Εντάξει. Επαναλαμβάνω. Μου δίνουν ένα αρχικό γραμμικό συναρτησοειδές ορισμένο σε ένα υπόχωρο, γραμμικό υπόχωρο, που αυτό είναι το πεδίο ορισμού του, ο υπόχωρος, στον οποίο υπόχωρο αυτό ικανοποιεί αυτή την ανισότητα. Ωραία. Και παίρνω τώρα όλα τα γραμμικά συναρτησοειδή, όχι μόνο το L, αλλά όλα τα γραμμικά συναρτησοειδή, σε γραμμικούς υπόχωρους που είναι επεκτάσεις του L όμως, και έχουν και αυτά την ίδια ιδιότητα στο πεδίο ορισμού τους. Ένα τέτοιο από αυτά είναι το L φυσικά, το αρχικό, που να πω το μικρότερο από όλα. Έτσι. Και τι ψάχνω να βρω, ένα L κεφαλαίο, ένα τέτοιο πράγμα, το L θα είναι ένα από αυτά τα K, που όμως θέλω το πεδίο ορισμού του να είναι ολόκληρος ο χώρος. Το D του L κεφαλαίο θέλω να είναι ολόκληρος ο χώρος. Λοιπόν, τι κάνω τώρα. Το επόμενο που θα κάνω είναι, αφού θεωρήσω όλα αυτά τα K εδώ, θα πάρω τη συλλογή τους, δεν θα γράψω σύμβολο τώρα εδώ πέρα για να μην μπλεχτούμε πολύ με τα σύμβολα, θα πάρω τη συλλογή όλων αυτών των K και θα βάλω μία διάταξη σε αυτή τη ζωή, μία σχέση διάταξης. Θα λέω λοιπόν ότι αν έχω δύο τέτοια K, το K1 πείτε το μικρότερο, θα είναι μικρότερο από το K2, πότε? Όταν το K2 είναι επέκταση του K1. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν σημαίνει, αυτό το σύμβολο σημαίνει K2 επέκταση του K1. Δηλαδή, το
πεδίο ορισμού του K2 περιέχει το πεδίο ορισμού του K1 και στο μικρότερο, στο πεδίο ορισμού του K1, το K2 είναι ίδιο με το K1. Εντάξει. Ωραία, για να δούμε. Αυτή εδώ η σχέση είναι σχεδόν προφανώς σχέση διάταξης. Διότι, αν πάρω ένα K οποιοδήποτε, το K είναι προφανώς επέκταση του εαυτού του, έτσι. Μετά, αν υποθέσω ότι το K1 είναι μικρότερο από το K2 και το K2 είναι μικρότερο από το K1, μικρότερο ίσον, αυτό τι σημαίνει, ότι το K1 είναι επέκταση, το K2 επέκταση του K1 και το K1 επέκταση του K2. Αφού είναι επεκτάσεις, κρίνεται από τα πεδία ορισμού. Το πεδίο ορισμού αυτού περιλαμβάνει το πεδίο ορισμού εκείνου και το πεδίο ορισμού του πρώτου περιλαμβάνει του δεύτερου. Άρα τα δύο πεδία ορισμού είναι τα ίδια. Και φυσικά, σε αυτό το κοινό πεδίο ορισμού, οι δύο συναντήσεις πρέπει να ταυτίζονται, γιατί είναι επέκταση μία της άλλης. Άρα το K1 πρέπει να είναι ίδιο με το K2. Και φυσικά η μεταβατική αν το K2 είναι επέκταση του K1 και το K3 επέκταση του K2, τότε προφανώς το K3 είναι επέκταση του K1. Εντάξει. Οπότε αυτή εδώ πέρα είναι σχέση διάταξης. Έχω λοιπόν μία σχέση διάταξης. Λοιπόν, είναι σχέση, αυτή εδώ πέρα είναι σχέση διάταξης. Σκοπός είναι να εφαρμόσω το ρήμα του ζώρου. Τι θα κάνω. Θα πάω και θα πάρω τώρα, θα θεωρήσω ότι μέσα σε όλα αυτά τα K, από όλα αυτά τα K, τη συλλογή των K, πάω και επιλέγω μια μικρότερη συλλογή, εντάξει, η οποία υποθέτω ότι είναι πλήρως διατεταγμένη. Έστω λοιπόν, πλήρως διατεταγμένη, ή γραμμικά διατεταγμένη, τη λένε κιόλας. Υποσυλλογή. Πώς να την πούμε τώρα. Και καλλιγραφικό. Τέτοιον K. Εντάξει. Δηλαδή ξέρω ότι αν πάρω δύο στοιχεία που είναι δύο τέτοια K που είναι σε αυτή την υποσυλλογή, τότε αναγκαστικά το ένα από τα δύο πρέπει να είναι επέκταση του άλλου. Πλήρως διατεταγμένη λοιπόν. Ωραία, και τι θα κάνω. Θα αποδείξω ότι υπάρχει ένα άλλο φράγμα αυτής της υποσυλλογής K, και θα λέω. Ωραία, τι θα κάνω. Πάω και παίρνω καταρχάς όλα τα πεδία ορισμού αυτόν τον K και παίρνω την ένωση αυτών των πεδίων ορισμού για όλα τα K που ανήκουν σε αυτή την υποσυλλογή. Κάπα καλλιγραφικό. Παίρνω όλα αυτά τα συναπτυσσοειδή κάπα μικρό, K μικρό και παίρνω τα πεδία ορισμού τους που είναι γραμμικοί υπόχωροι και παίρνω την ένωση αυτών των πεδίων ορισμού. Όταν έχω τώρα ένωση γραμμικών υποχώρων, αυτό δεν είναι κατά ανάγκη γραμμικός υπόχωρος. Γενικά σε ένα γραμμικό χώρο. Ένωση γραμμικών υπόχωρων δεν είναι γραμμικός υπόχωρος. Αυτό όμως εδώ πέρα λέγεται είναι γραμμικός υπόχωρος. Και να δούμε πώς. Πάρτε ένα χ και ένα... Πάρτε δύο χ. Χ1, χ2. Ας το πούμε αυτό εδώ πέρα, δύο. Εντάξει. Πάρτε ένα χ1 και ένα χ2 που είναι στο δύο. Θα αποδείξω ότι και το άθροισμα είναι στο D. Ωραία. Αφού είναι στο D, το Χ1 θα ανήκει σε κάποιο από αυτά. Τότε το Χ1 ανήκει σε κάποιο D του K1. Το Χ2, αφού είναι στο D, ανήκει και αυτό, αφαίνει με κάποιο K1 που είναι στην υποσυλλογή K. Και το Χ2 επίσης ανήκει σε κάποιο D κάποιου K2, που το K2 και αυτό είναι σε αυτή την υποσυλλογή. Ωραία, προσέξτε όμως. Αυτή εδώ είπαμε είναι πλήρως διατεταγμένη, που σημαίνει ότι ένα από τα δύο είναι επέκταση του άλλου.
Που σημαίνει ότι ένας από αυτούς τους δύο επόχωρους, από τα πεδία ορισμού, περιέχει το ένα, το άλλο. Το ένα από αυτά είναι μεγαλύτερο από το άλλο. Ωραία. Ας πούμε λοιπόν εδώ πέρα ότι αυτό είναι μεγαλύτερο. Περιέχει εκείνο. Είναι συμμετρικό το επιχείρημα. Ας πούμε ότι αυτό περιέχει εκείνο. Αυτό που ανήκει σε αυτό, αναγκαστικά ανήκει και σε εκείνο. Άρα το χ1 και το χ2 ανήκουν σε αυτό, σε ένα από τα δύο, έτσι, στο μεγαλύτερο. Αφού τώρα αυτό είναι γραμμικός υπόχωρος, το άθροισμά τους θα ανήκει σε αυτόν εδώ πέρα τον γραμμικό υπόχωρο. Και αφού το άθροισμα ανήκει σε ένα από αυτά εδώ πέρα, ανήκει και στην ένωση. Άρα το χ1 και το χ2 ανήκει στο δύο. Εντάξει, με την πολλαπλασιαστικότητα είναι ακόμα. Αν πάρεις ένα χ στο δ και πάρεις και ένα λάμδα στο ρ, εντάξει, τότε το χ ανήκει στο δ του κ για κάποιο κ. Τώρα δεν έχω δεύτερο εδώ. Οπότε αυτομάτως και το λάμδα χ ανήκει στο δ, γιατί αυτό είναι γραμμικός υπόχωρος. Επομένως το λάμδα χ ανήκει στο δ, αφού ανήκει σε ένα. Επομένως, αυτός εδώ πέρα είναι γραμμικός υπόχωρος. Αυτός λοιπόν εδώ πέρα είναι γραμμικός υπόχωρος. Και φυσικά, επειδή όλα αυτά περιέχουν τον αρχικό μου ψ, τον υπόχωρο, η ένωσή τους και αυτή περιέχει τον ψ. Και τώρα θα πάω και θα ορίσω ένα συναρτησό εδώ στο D. Παίρνω λοιπόν ένα χ, οποιοδήποτε στο D. Παίρνω ένα χ στο D. Και θα ορίσω, προσέξτε τώρα, θα ορίσω, θέλω να ορίσω ένα K0 από το D στο R. Πώς θα το ορίσω? Πάω και παίρνω οποιοδήποτε χ στο D. Το χ αυτό ανήκει σε ένα από αυτά. Εντάξει. Για κάποιο κάπα. Κάποιο κάπα που είναι στην υποσυλλογή. Ωραία. Οπότε θα πάω και θα ορίσω κάπα 0 το χ να το ορίζω να είναι αυτό το κάπα το χ. Ναι. Έρχεται όμως τώρα κάποιος και λέει. Ωραία, πήρες αυτό το χ, μια χαρά. Μετά πας και λες, αυτό περιέχεται σε κάποια από αυτά. Και με βάση αυτό εδώ πέρα και το κ που το αντιστοιχεί, πας και ορίζεις αυτό. Ναι, αλλά αυτό εδώ πιθανόν ανήκει και σε κάποιο άλλο τέτοιο. Είναι στην ένωση, αυτό δεν είναι ξένα αναδύο. Αυτό εδώ πέρα πιθανόν και να ανήκει και σε κάποιο άλλο. Το χ δηλαδή πιθανόν ανήκει και σε κάποιο γ του κ τόνους, για κάποιο άλλο κ τόνους. Ναι, αλλά προσέξτε, αυτά επειδή τα κ και κ τόνος είναι αναγκαστικά ένα από τα δύο είναι επέκταση του άλλου, επειδή αυτό είναι πλήρως διαταγμένη υποσυλλογή, ένα από τα δύο είναι επέκταση του άλλου. Που σημαίνει, ας πούμε, ότι αυτό είναι μεγαλύτερο ίσο από εκείνο. Έτσι, περιέχει αυτό το πεδίο ορισμού, περιέχει εκείνο. Ωραία. Και τότε η τιμή. Επειδή είναι επέκταση, αυτό είναι επέκταση εκείνου, στο κοινό πεδίο ορισμού, στο μικρότερο δηλαδή, πρέπει να ταυτίζονται, αφού είναι επέκταση. Αυτό λοιπόν το κ τόνος πρέπει να ταυτίζεται με το κ στο δ του κ. Και το χ είναι στο μικρότερο σύνολο, άρα το κ και το κ τόνος έχουν την ίδια τιμή στο χ, αναγκαστικά. Όποια λοιπόν. Σε όποιο δ του κ και να ανήκει το χ, σε όποιο από αυτά, τότε το κ του χ είναι μονοσήμαντα ορισμένο. Είναι καλώς ορισμένο. Το κ0 δηλαδή, όπως το χωρίσει, είναι, όπως το όρισα έτσι, είναι καλώς ορισμένο. Καλώς ορισμένο. Το επόμενο πράγμα που κάνει κανείς είναι αφού έχει ορίσει αυτή τη συνάρτηση στην ένωση των πεδίων ορισμού, αφού έχει ορίσει αυτή τη συνάρτηση, αποδεικνύει μετά ότι είναι, πώς το λένε, ότι είναι γραμμική. Είναι γραμμικό συναρτησοειδές.
Αυτό πάλι βγαίνει με την ίδια λογική. Την οποία αποδείξαμε προηγουμένως ότι αυτός είναι γραμμικός υπόχωρος. Δηλαδή, για να δείξουμε ότι είναι γραμμικός συνατισσοειδές, τι κάνουμε. Πάμε και παίρνουμε ένα, ας πούμε, χ1, χ2, παίρνουμε δύο τέτοια που είναι στο D. Ας πούμε ότι θέλω να δείξω την προσθετικότητα του κ0. Αφού αυτά τώρα είναι στο D, αυτομάτως είναι σε δύο τέτοια αντίστοιχα, D του κ1 και D του κ2. χ1 ανήκει στο D του κ1. χ2 ανήκει στο D του κ2. Οπότε πώς ορίστηκε το κ0 του χ1? Είναι το κ1 του χ1. Και πώς ορίστηκε το κ0 του χ2? Είναι το κ2 του χ2. Ωραία. Και τώρα, αφού αυτά όμως πρέπει το ένα από τα δύο να περιέχει το άλλο, αφού είναι πλήρως διατεταγμένοι όπως είπαμε, ας πούμε ότι το D του K2 περιέχει το D του K1. Ας πούμε ότι ισχύει αυτό. Και ότι το K2 είναι επέκταση του K1. Έτσι. Αφού ισχύει αυτό, το χ1 τότε, που είναι εδώ πέρα, θα είναι και εδώ. Και η τιμή του K1 στο χ1 είναι η ίδια με την τιμή του K2 στο χ1. Εντάξει, οπότε τι παίρνουμε. Παίρνουμε το K0 του χ1 και K0 του χ2 είναι K2 του χ1 και K2 του χ2. Το K2 όμως είναι γραμμικό συνατισσοειδές, άρα αυτό είναι το K2 του χ1 και του χ2. Το οποίο είναι, το χ1 και χ2 τώρα, είναι, το χ1 είναι σε αυτόν εδώ, άρα είναι και σε εκείνον, και το χ2 είναι σε αυτόν, άρα το άθροισμά τους είναι σε αυτόν γιατί είναι γραμμικός υπόχωρος, και αυτό εδώ πέρα είναι το K0, η τιμή του K0 στο χ1 και χ2. Άρα το K0 είναι προσθετικό. Με τον ίδιο τρόπο, και είναι και πιο απλό μάλιστα, από τη μία ότι είναι και πολλαπλασιαστικό. K0 του λάμδα χ είναι λάμδα επί K0 του χ. Εντάξει, το K0 λοιπόν είναι γραμμικό. Εντάξει, και το D εδώ πέρα είναι το πεδίο ορισμού. Το D δηλαδή, το D του K0 είναι ακριβώς το D που έχω εδώ πέρα. Εντάξει, επειδή τώρα κοιτάξτε, αυτό εδώ τώρα το K0, τι γίνεται τώρα, αυτό εδώ το D, το πεδίο ορισμού του K0, περιέχει κάθε τέτοιο D του K. Έτσι, που είναι η ένωση αυτού του D του K. Και επίσης, σε κάθε τέτοιο D του K, το K0 ταυτίζεται με το K από τον ορισμό του, το πώς ορίστηκε. Δηλαδή το K0 είναι επέκταση όλων των K που είναι σε αυτή την υποσυλλογή. K0 είναι επέκταση όλων των K που ανήκουν σε αυτή την υποσυλλογή. Εντάξει. Θέλω όμως και κάτι ακόμα. Επίσης, αυτό το K0, αφού είναι επέκταση αυτών των K και όλα τα K είναι επέκταση των αρχικών, του αρχικού L, έχω λοιπόν αυτομάτως ότι το K0 είναι επέκταση του L. Και για να το συμπεριλάβω το K0 στην συλλογή μου των συνατισσοειδών που εξετάζω, θέλω άλλη μια ιδιότητα. Θέλω το K0 να κυριαρχείται από το π, γιατί καθένα από αυτά τα K εδώ πέρα κυριαρχούνται από το π, εκεί που ορίζονται. Εντάξει, για να δούμε. Αυτό όμως είναι πάλι απλό, διότι κοιτάξτε, παίρνω οποιοδήποτε χ στο πεδίο ορισμού του K0. Αυτό είναι όπως είπαμε σε κάποιο τύπο K. Άρα το K0 πώς ορίστηκε, K0 με το χ, να είναι ακριβώς το K του χ.
Αυτό όμως εδώ πέρα αυτομάτως είναι μικρότερο από το π του χ, γιατί για αυτά τα k χρησιμοποιώ. Εκείνα που κυριαρχούνται από το π. Άρα έχω αυτομάτως ότι το k0 κυριαρχείται από το π. Είναι επέκταση του L λοιπόν και κυριαρχείται και το K0 είναι μικρότερο ίσο από το π που στο πεδίο ορισμού του που είναι αυτός ο γραμμικός υπόχωρος D. Άρα το K0 είναι στοιχείο της συλλογής μου, της αρχικής συλλογής. K0 λοιπόν είναι στοιχείο της συλλογής μου των συναπτυσσοειδών, των γραμμικών συναπτυσσοειδών, που είναι επεκτάσεις του L, που είναι ορισμένα σε γραμμικούς υπόχωρους του Χ και κυριαρχούνται εκεί που ορίζονται, κυριαρχούνται από το π. Και τι είναι αυτό τώρα, επειδή κάθε K0 είναι επέκταση όλων των K, δηλαδή έχω αυτό εδώ πέρα, για κάθε K στην υποσυλλογή, έχω αυτομάτως ότι το K0 είναι ένα άλλο φράγμα. Τι έχω αποδείξει. Έχω αποδείξει ότι αν πάρω από την αρχική μου συλλογή των συναντησοειδών K επιλέξω μια οποιαδήποτε πλήρως διατεταγμένη υποσυλλογή, τότε αυτή έχει άλλο φράγμα. Από το λήμα του Ζόρν συνεπάγεται, από το λήμα του Ζόρν λοιπόν, υπάρχει maximal στοιχείο της συλλογής των συναντησοειδών που έχω. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Υπάρχει maximal, δηλαδή υπάρχει L συναντησοειδές, θα το πω L, το οποίο είναι ορισμένο σε γραμμικό υπόχωρο, θα το πω D του L, με τη μέσο R, γραμμικό συναντησοειδές, το οποίο είναι επέκταση του αρχικού L μικρό. Κάθε τέτοιο K είναι επέκταση πάντα του αρχικού L. L επέκταση του L μικρό, δηλαδή το D του L περιέχει τον ψ και στον ψ το L κεφαλαίο και το L μικρό ταυτίζονται. Επέκταση του L και ώστε εκεί που ορίζεται το L φράσεται από το π. Και κυριαρχείται από το π στον υπόχωρο D του L. Υπάρχει λοιπόν maximal τέτοια επέκταση. Τι σημαίνει τώρα maximal? Δεν μπορεί κανείς, δεν υπάρχει γνησίως μεγαλύτερη επέκταση. Και δεν υπάρχει γνησίως μεγαλύτερη τέτοια επέκταση. Θα αποδείξουμε ότι αυτό το D του L εδώ πέρα είναι ο μέγιστος δυνατός υπόχωρος ολόκληρος ο Χ. Και θα έχουμε τελειώσει. Θα δούμε ότι το D του L είναι ολόκληρος ο χώρος. Και θα έχουμε τελειώσει.
επέκταση σε ολόκληρο το χώρο που είναι επέκταση του L μικρό σε ολόκληρο το χώρο που σε αυτόν τον ολόκληρο το χώρο κυριαρχείται από το π και θα έχουμε αυτό ζητάμε. Θα έχουμε τελειώσει. Λοιπόν, αυτό το πάμε με άτομο. Έστω ότι το π του L δεν είναι ολόκληρο ο χώρο. Με άτομο λοιπόν. Έστω λοιπόν ότι π του L δεν είναι ολόκληρο ο χώρο. Και πάμε και υποθέτουμε λοιπόν ότι υπάρχει χ0 το οποίο ανήκει στον χ αλλά δεν ανήκει στον δ του L. Και θα βρούμε τώρα, για να καταλήξουμε σε άτομο, θα βρούμε μια επέκταση του L κεφαλαίου. Ενώ υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει τέτοια. Επέκταση του L κεφαλαίου με τις ιδιότητες αυτές να κυριαρχείται από το π. Θα βρούμε λοιπόν για άτομο, θα βρούμε επέκταση γνήσια επέκταση, έτσι. Γνήσια επέκταση του L. Ωραία, πού θα τη βρούμε τώρα. Το πεδίο ορισμού θα είναι γνήσια μεγαλύτερο από το πεδίο ορισμού του L. Ποιο θα είναι αυτό. Θα πάρουμε σαν D τώρα τον D του L και θα του βάλουμε και το χ0. Θα πάρουμε το γραμμικό υπόχωρο που παράγεται από τον D του L και από το καινούριο στοιχείο χ0. Πώς περιγράφεται αυτός ο υπόχωρος. Είναι όλα τα α συν λάμδα επί χ0 όπου το α διατρέχει τον D του L και το λάμδα διατρέχει, δηλαδή αυτό είναι μια ευθεία που ορίζεται από το χ0, η ευθεία που καθορίζεται από το χ0 και την προσθέτω στον υπόχωρο των υπάρχων. Και το λάμδα ανήκει στο α. Όλα αυτά τα αθροίσματα εδώ πέρα, από τη γραμμική άλγεβρα είναι τετριμένο να το δει κανείς, αυτός εδώ πέρα είναι γραμμικός υπόχωρος. Και φυσικά περιέχει τον d του L, γιατί ο d του L είναι τα στοιχεία αυτά παίρνοντας σαν λάμδα το 0, έτσι. Επομένως έχουμε ότι d είναι γραμμικός υπόχωρος, και ο D του L είναι γνήσια μικρότερος από τον D. Θα ορίσουμε τώρα ένα γραμμικό συναρτησιοειδές. Μια επέκταση του αρχικού L που είναι ορισμένο στον D του L. Θα ορίσουμε λοιπόν αυτή την επέκταση. Θα την πάρω L0, θα ορίσω, συνάρτηση στο D με τιμές στο R. Πώς θα την ορίσω. Λοιπόν, θα ορίσω το L0 πρέπει να το ορίσω σε κάθε στοιχείο του D. Ορίζω να είναι, προσέξτε, θα το ορίσω για να είναι γραμμικό, επειδή επιθυμώ να είναι γραμμικό, αναγκαστικά θα πρέπει να είναι το L0 του α, εντάξει, συν λάμδα μικρό επί L0 του χ0. Λοιπόν, το L0 του α, επειδή θέλω να είναι επέκταση του L0 του L, θα πάρω L του α. Το L0 και το L πρέπει να ταυτίζονται στα στοιχεία α του D του L. Λοιπόν, το παίρνω λοιπόν έτσι, γιατί έτσι πρέπει να είναι, συν, λάμδα, και μετά η τιμή του L0 στο χ0 θα την πάρω, θα την επιλέξω να είναι κάποιο ψ0. Κάποιο κάπα 0 ας πούμε, όχι κάπα, θα έχω μπλέξει με τα σύμβολα τώρα, τάφ 0. Χ0, ας πούμε ψ0. Όπου το ψ0 είναι αριθμός. Ψ0 αριθμός, ψ0 ανήκει στο R, το οποίο είναι ένας σταθερός, τον επιλέγω εγώ. Δεν λέω τώρα πώς θα τον επιλέξω, θα δούμε πώς θα τον επιλέξουμε σε λίγο. Θα επιλεγεί το ποιος ακριβώς θα είναι ψ0 σε λίγο. Εντάξει. Τώρα, είναι εύκολο να δει κανείς
τις κάνουμε αυτές τις πράξεις, ότι αυτό εδώ πέρα το L0, όπως το έχω ορίσει, είναι γραμμικό σε αυτόν εδώ τον χώρο, πέρα τον D, σε αυτόν εδώ. Το L, δηλαδή το L0, είναι γραμμικό. Το αφήνω σαν άσκηση. Παίρνει κανείς δύο τέτοια στοιχεία, θα πάρει κανείς ένα α1 και ένα λ1, μετά θα πάρει ένα άλλο με α2 και λ2 και βγαίνει πάρα πολύ εύκολα ότι είναι γραμμικό, ότι είναι προσεκτικό και μετά ότι είναι πολλαπλασιαστικό. Έτσι, το L0 είναι γραμμικό. Επίσης, το L0 είναι επέκταση του L αρχικού. Είναι επέκταση του L. Επέκταση του L. Προφανές, έτσι. Γιατί στα στοιχεία του D του L, δηλαδή σε αυτά τα α εδώ πέρα που έχω, στα στοιχεία του α, στα στοιχεία του D του L, δηλαδή στα α, δηλαδή όταν το L λάμδα μηδενίζεται, το L0 του α, το L λάμδα μηδενίζεται, είναι ακριβώς το L του α. Είναι αυτομάτως επέκταση του L. Και είναι και γνήσια επέκταση. Γιατί το πεδίο ορισμού είναι ο D του L, είναι ο D, ο οποίος είναι γνήσια μεγαλύτερος από τον D του α, γιατί στα στοιχεία D του α προσθέτω, υπάρχει τουλάχιστον το χ0 επιπλέον στο πεδίο ορισμού D. Δεν υπάρχει στο D του L. Είναι γνήσια επέκταση. Το μόνο που απομένει, για να δούμε ότι είναι αποδεκτή επέκταση, είναι ότι πρέπει, όπως και το L, το L0 να κυριαρχείται από το P, στο εκεί που ορίζεται. Δηλαδή, το μόνο που απομένει, για να φτάσουμε σε άτοπο, το L0 κυριαρχείται από το π στον μεγαλύτερο υπόχωρο D, στο πεδίο ορισμού του. Αυτό είναι το ερωτηματικό τώρα. Αν αποδείξουμε αυτό, τότε αυτομάτως θα έχουμε μία επέκταση του L σε γνήσια επέκταση του L, η οποία κυριαρχείται από το π. Και αυτό δεν γίνεται, όπως είπαμε, γιατί αυτό το L είναι maximal, δεν μπορεί να επεκταθεί. Αυτό λοιπόν αποβαίνει. Εντάξει, δηλαδή τι θέλουμε. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό ισοδύναμα. Αυτό σημαίνει L0 του α και λάμδα χ0, δηλαδή στα στοιχεία του πεδίου ορισμού του, να φράζεται από το π του α και λάμδα χ0. Για κάθε α και για κάθε λάμδα. Αυτό είναι το ερωτηματικό μας τώρα. Εντάξει. Ωραία. Δηλαδή, θέλω ότι επειδή αυτό εδώ πέρα ορίστηκε έτσι, το ξαναγράφω με βάση τον ορισμό του. L του α και λάμδα ψη 0. Θέλω να ισχύει αυτό. Εντάξει. Ωραία. Τώρα, πάω και παίρνω. Εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω πει πώς θα επιλέξω το ψη 0. Θα το επιλέξω έτσι ώστε να ισχύει αυτό. Θα αποδείξω ότι υπάρχει μια επιλογή του ψη 0 που ισχύει αυτό. Και θα έχω τελειώσει. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε. Πάω και παίρνω πρώτα, πρέπει να ισχύει για κάθε λάμδα στο R. Για λάμδα ίσον 0 ισχύει. Λάμδα ίσον 0, ok. Γιατί? Γιατί για λάμδα ίσον 0 μένει το L του α. Μικρότερο ίσον π του α. Για λάμδα ίσον 0. Αυτό όμως ισχύει γιατί το π, το L κυριαρχείται από το π, αυτό το ξέρω, στο πεδίο ορισμού του, για τα α που είναι στο πεδίο ορισμού. Αυτό το ξέρω, το είναι ok τώρα. Οπότε απομένει να ισχύει για λάμδα θετικό και για λάμδα αρνητικό.
Πάμε στην περίπτωση ότι το λάμδα είναι θετικό. Αυτό το ερωτηματικό πώς γράφεται τότε? Θα πάρω το L του α, θα το πάω από την άλλη μεριά και θα διαιρέσω με το λάμδα που είναι θετικό και δεν θα αλλάξει φορά η ανισότητα. Δηλαδή ισοδύναμα, ψι 0 μικρότερο ίσο από το 1 δια λάμδα επί αυτό, έτσι, μείον 1 δια λάμδα επί το L του α. Αυτό λοιπόν θέλουμε να ισχύει για κάθε λάμδα θετικό. Επειδή το π είναι θετικά ομογενές, αυτό το ένα δια λάμδα που είναι θετικός αριθμός μπορεί να μπει μέσα. Και γίνεται π του α δια λάμδα συν χ 0, θα προποιηθεί το λάμδα. Θα είναι λοιπόν π του α δια λάμδα συν χ 0. Και εδώ το L είναι γραμμικό, το 1 δια λάμδα μπαίνει μέσα, L του 1 δια λάμδα. Έτσι να μου το α δια λάμδα. Και αυτό θέλω να ισχύει για κάθε α στο D του L και για κάθε λάμδα θετικό. Ναι, αλλά προσέξτε τώρα. Όταν το α διατρέχει όλον αυτόν τον υπόχωρο, το γραμμικό υπόχωρο, και το λάμδα διατρέχει όλους τους θετικούς αριθμούς, το α δια λάμδα διατρέχει όλα τα στοιχεία του υπόχωρου. Δηλαδή. Κάθε στοιχείο του υπόχωρου γράφεται με ένα τέτοιο τρόπο. Α δια λάμδα. Παίρνεις σαν α για να βρεις το στοιχείο β που είναι στον d του L. Εντάξει, το μπορεί να το γράψεις αυτή τη μορφή. Πώς το γράφεις? Το γράφεις λάμδα β δια λάμδα. Παίρνεις σαν α δηλαδή το λάμδα β. Και αυτομάτως το β είναι αυτής της μορφής. Αυτά λοιπόν εδώ πέρα τα α δια λάμδα είναι, διατρέχουν όλο το d του L. Επομένως μπορώ να πω εδώ πέρα, να αλλάξω με τα βλητή, πώς το λέμε. Να το πάρω αυτό, γράψω λοιπόν β αυτό και αυτό β, όπου το β τώρα είναι στο d του L. Και το ξαναγράφω άλλο. Λοιπόν, τώρα, τι παίρνω όταν το λάμδα είναι αρνητικό? Τι πρέπει να ισχύει? Θα πρέπει, κάνω το ίδιο πράγμα, μόνο που τώρα επειδή το λάμδα είναι αρνητικό, θα αλλάξει φορά η ανισότητα αν διαιρέσω. Δηλαδή θέλω το ψι 0 να είναι μεγαλύτερο ίσο 1 δια λάμδα π του α και λάμδα π 0 μείον 1 δια λάμδα επί το L του α. Το 1 δια λάμδα πάλι μπαίνει μέσα εδώ, δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί το L είναι γραμμικό. Εδώ όμως θέλει λίγη προσοχή, γιατί τώρα το 1 δια λάμδα είναι αρνητικός αριθμός και δεν μπορώ να το πάρω μέσα στο π, το οποίο είναι θετικά ομογενές. Άρα τι θα κάνω? Θα πάω και θα πάρω εδώ πέρα, θα το κάνω πλην και θα το πάρω με την απόλυτη τιμή του. Το 1 δια απόλυτη τιμή τώρα μπαίνει μέσα. Έτσι, οπότε θα γίνει τι? Θα έχω ένα πλήν λοιπόν, ας το κάνω εδώ πέρα. Θα έχω λοιπόν ψι 0 μεγαλύτερο ίσο πλήν και θα βάλω το π μου α διαπόλυτο λάμδα ψι το λάμδα διαπόλυτο λάμδα χ 0. Εντάξει, και από το άλλο είναι μείον L του α δια λάμδα. Προσέξτε τώρα, αυτά τα λάμδα είναι αρνητικά λάμδα. Εδώ πέρα, επειδή είναι αρνητικό, έτσι, θα γίνει μείον τώρα εδώ. Και εδώ πέρα, επειδή είναι αρνητικό, αυτό είναι πλην. Πλην χ 0. Μείον αυτό. Εντάξει. Ωραία. Και πάλι θέλω να ισχύει αυτό για κάθε α στο πεδίο ορισμού. Και για κάθε λάμδα θετικό, αρνητικό. Αυτό τώρα όμως, αλλάζοντας το α δια λάμδα, κάνοντας το β πάλι, το β πάλι διατρέχει όλο το πεδίο ορισμού της, όλο το d του L, άρα θα μπορώ να αντικαταστήσω αυτό με α. Μείον α, μείον χ 0, εδώ πέρα α. Και θέλω αυτό να ισχύει κάθε α στο d του L. Έχω καταλήξει
γνωρίσει λοιπόν ότι για να ισχύει το L0 να κυριαρχείται από το B πρέπει να ισχύουν αυτά τα δύο. Αυτό εδώ πέρα για κάθε α στο B του L και επίσης αυτό εδώ πέρα για κάθε α στο B του L. Δηλαδή το ψ0 να είναι ανάμεσα. Μικρότερο ίσως από αυτό και μεγαλύτερο ίσως από κάθε τέτοιο. Αυτό θα το πετύχω πώς. Θα το πετύχω αν αποδείξω ότι υπάρχει ψ0, ώστε, μάλλον αν αποδείξω ότι, προσέξτε, το ενθύμουμα αυτόν για α στο δί του L είναι μεγαλύτερο ίσο από το supremum αυτών των παραστάσεων. Αν αποδείξω κάτι τέτοιο, τότε τι θα κάνω. Θα πάω και θα πάρω το ψ0, έναν αριθμό εδώ ανάμεσα. Σε αυτό το infimum και στο supremum. Ακόμα και αν ταυτίζονται, θα πάρω να είναι αυτός ο αριθμός. Θα βγει. Αν δεν ταυτίζονται, κάνει ένα οποιοδήποτε αριθμό ανάμεσα σε αυτό το σου και σε εκείνο το inf. Ωραία, το ερώτημα είναι, ισχύει αυτό? Για να ισχύει αυτό, τι θα πρέπει να ισχύει? Θα πρέπει κάθε στοιχείο αυτού να είναι μικρότερο ίσο από κάθε στοιχείο εκείνο. Δηλαδή, πάνω στην ευθεία, θα πρέπει κάθε στοιχείο αυτού του συνόλου να είναι μικρότερο ίσο από κάθε στοιχείο του άλλου συνόλου. Οπότε αυτομάτως το σούπ αυτού θα είναι μικρότερο ίσο από το ίνφ εκείνου. Δηλαδή τι θέλω να ελέγξω? Θέλω να ελέγξω ότι το μείον π του μείον α1, ας πούμε, μείον χ0, μείον L του α1, οποιοδήποτε στοιχείο αυτού του συνόλου είναι μικρότερο ίσο από οποιοδήποτε άλλο, με άλλο α φυσικά, π του α2 συν χ0 μείον L του α2, και αυτό θέλω να ισχύει για κάθε α1 και α2 που είναι στο δί του L. Αυτό είναι το ερώτημα. Και θα δούμε ότι ισχύει αυτό. Γιατί μαζεύω τα L από τη μια μεριά, ισοδύναμα λοιπόν, L του α2 μείον L του α1, μικρότερο ίσο, κρατάω αυτό εδώ πέρα, π του α2 συν χ0 και πάω αυτό συν π του μείον α1 μείον χ0. Ισοδύναμα λοιπόν αυτό. Προσέξτε τώρα, αυτό όμως ισχύει. Ισχύει διότι αυτό επειδή το L είναι γραμμικό, αυτό είναι το L του α2 μείον α1. Το L του α2 μείον α1 το γράφεις L του α2 μείον συν χ0 μείον συν μάλλον μείον α1 μείον χ0, έτσι, το ίδιο πράγμα είναι. Α2 μείον α1 και τα χ0 φεύγουν, είναι αυτό. Και μετά χρησιμοποιείς ότι αυτό εδώ είναι στοιχείο, είναι αυτό εδώ, είναι στοιχείο του πεδίου ορισμού, είναι στοιχείο του L, του D του L. Αυτά είναι στοιχεία του D του L, αυτό είναι στοιχείο του D του L. Αυτό είναι στοιχείο του D του L. Και στο D του L το L κυριαρχείται από το P. Άρα αυτό είναι μικρότερο ίσως από το P αυτού. Θα μπορούσα να το είχα γράψει κατευθείαν, τέλος πάντων. Συν μείον α1 μείον χ0. Και το π είναι υποαθρηστικό. Άρα να τι ένισο. Άρα ισχύει αυτό. Άρα ισχύει αυτό. Άρα όλα αυτά τα στοιχεία είναι μικρότερα ίσα από όλα αυτά τα στοιχεία. Άρα αυτό το σύνολο είναι αριστερά εκείνου του συνόλου. Άρα το σούπ αυτού είναι μικρότερο στο τέλος εκείνου. Πάω, επιλέγω έναν αριθμό ψ0 εκεί ανάμεσα, όποιον θέλω.
Και μετά για αυτόν τον ψ0 ικανοποιείται και εκείνο και το άλλο που έσβησα. Και άρα το L0 κυριαρχείται από το π. Και άρα το L0 είναι γνήσια επέκταση του L και το L δεν γίνεται αυτό γιατί το L είναι maximal επέκταση και καταλήγουμε σε άτομο. Και έτσι τελειώνει. Θεώρημα Hahn-Banach.